αν είναι κάποιος μαζί μας, να το πάλι ναι, ας μας δώσει ένα σημάδι. Μαλάκα, τι ήταν αυτό? Τι ήταν αυτό? Στο σημερινό επεισόδιο θα κάνουμε μια έρευνα παραφυσικού φαινομένου σε ένα χώρο όπου έγινε ένα τρομερό ατύχημα με κόστος να χάσουν τη ζωή τους δύο ορειβάτες, πατέρας και γιος, όπου ο δεύτερος μπαίνευε σε καλά το σκηνί που τους κρατούσε και έπεσαν στο κενό, με αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο. Μείνετε μαζί μας για μια ακόμη αγωνιώδη έρευνα στο εσωτερικό της γης, όπου πιστεύουμε πως για πρώτη φορά είχαμε ενδείξεις επαφής με το παραφυσικό. Καλησπέρα, φιλαράκια. Έχουμε έρθει σήμερα σε ένα χώρο που θα τον ονομάσω. Πρόκειται για ένα σύμπλεγμα με πολλά σπήλαια τύπου λαβύρινθου. Όπως το χώρο αυτό έχει σκοτωθεί, αν δεν κάνω λάθος, ή αρχαιολόγος ή ορειβάτης, θα πάμε να δούμε το σημείο. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε. Το σπήλαιο αυτό σε κάποια σημεία καταρχήν χωρίζεται σε 4 με 5 σπήλαια. Σε κάποιο σημείο έχει έως και 30 μέτρα ύψος. Το τι μπορούμε να συναντήσουμε εδώ πέρα δεν ξέρω. Θα κάνουμε τη μελέτη του παραφυσικού φαινομένου. Πολύ πιθανό, καταρχήν στο χώρο αυτό, να μιλήσουμε ότι έχουν γίνει αρχαιολογικές ανασκαφές, θα δούμε και κάποια πραγματάκια. Δυστυχώς σήμερα δεν έχω το EMF μαζί μου, δεν πειράζει όμως. Θα χρησιμοποιήσουμε άλλες μεθόδους. Θα ερευνήσουμε και το χώρο. Έχουμε και το λέιζερ. Και θα βρούμε το σημείο, θα προσπαθήσουμε, όπου έγινε το ατύχημα και σκοτώθηκε αυτός ο δυστυχής άνθρωπος. Πάμε λοιπόν μαζί, μείνετε μαζί μας, για να δούμε αυτή την έρευνα, αυτό το πρωτοχρονιάτικο επεισόδιο, αν όλα πάνε καλά, τι καταφέρουμε να βρούμε. Πιθανόμαστε μόνο από τη σκάλα μας. Δεν εμπιστεύω μας άλλο σημείο σταθερό. Εγώ καλού κακού, αυτό θα το πάρω μαζί μου, δικά σε κάποιο στοιχεία εδώ. Φέξε, φέξε. Έλα, ράφε. Λοιπόν, πάμε. Ράφελα, αναλαμβάνεις. Προχωράω μπροστά. Ακούτε? Ναι. Κράτα προκρασία. Να σου πω, αν γίνει κάτι, μην πανικοβληθείτε. Μπαίνω εγώ μπροστά και ό,τι προλάβω κάνω, ανεβαίνετε τη σκάλα, αλλά μετά θα με τραβήξετε. Μην με αφήσετε μέσα. Πάμε. Είσαι καλά από πάνω, ναι. Τα άκουσες? Ναι. Φίλε, οκ, πού έχουμε έρθει σήμερα? Δεν ξέρω κανένας εκεί. Λοιπόν, πάμε από εδώ πρώτα. Τι είναι αυτό εκεί πάνω? Τι είναι αυτό? Α, αυτό εκεί πάνω. Το βλέπεις? Ναι. Λοιπόν, μπορεί να... Ένας να φυλάει τα νότα. Έχεις αλλά να πάω να μην κρύβει. Ναι, αλλά... από εδώ ακούω θορύβους, πρόσεχε πάρα πολύ. Δες εδώ. Ένας να μην... ένας δεν κρύβει εκεί. Ησυχία. Ένας να φυλάει την πλάτη μου. Thank you.
κάνει ο βράχος. Εγώ από εκεί ακούω πολύ θόρυβο και ανησυχώ. Λες, κάτι μας πιες. Ωραία, φίλε, έχει πολύ πράγμα. Πάμε. Ω, εσύ τι να κάνεις. Σαν ταινία το άλλο είναι. Τράμα. Κοίτα εδώ. Τα βλέπεις. Εγώ είμαι. Είδες γιατί σε είπα να βάλεις κράνος. Εγώ τσάδικαν. Την έχω φάει 10 φορές. Κάτσε από το φίλε. Πώς δίνει έτσι βράχη, κοίτα λες και είναι ζωντανά. Προσέξτε την πλάνη. Πάμε να δούμε το σημείο που άκουσα ότι σκοτώθηκε κάποιος. Πρέπει να δεις. Τώρα είμαι. Γιάννη. Ε, τι είδα. Πάρε να με φέγγεις. Να βγάλω λίγο το spirit box. Καλά. Σήμερα δυστυχώς δεν έχω το EMF. Είναι κάποιος μαζί μας. Σβήστε λίγο τα πόδια μας ένας, μην άσε, σβήσε και το άλλο, σειρά φάσου το εκεί. Ωραία. Άρχισε το μεγάλο. Ωραία. Κλείσε. Κλείσε. Ένα φως μόνο μικρό να μείνει. Μπράβο, έτσι με το χέρι σου κάτω το γυαλί. Ή κλείσε το δικό σου. Ένας από τα δύο κλείστε και αφήστε το ένα. Μπορούμε να βρούμε που έχει γίνει το ατύχημα. Να το πάλι. Δεν μπορώ να βρω κάτι. Δύο φορές άκουσα κάτι σαν να λέει ναι, πολύ βαθιά. Για κάτσε να δούμε τώρα με το λέιζερ, θα δούμε τίποτα. Για να κλείσει το φως. Πάλι δεν φαίνεται. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή εμείς ρίχνουμε το λέιζερ, αλλά εσείς δεν μπορείτε να το δείτε. Εδώ στον τοίχο θα φαίνεται, για δες. Κάτι γίνεται εδώ πέρα. Ερευνάμε στο υπόλοιπο μέρος. Για πάμε να δούμε πού έγινε το ατύχημα. Προσέξτε κεφάλι εδώ, έτσι. Όχι. Συγγνώμη, δεν μπορείτε να γράψω όπου ήσαν. Ναι. Από εκεί. Από εδώ. Ναι. Mm. Γιατί άμα θυμάστε είναι εκείνο που παρατήρησες. Να το εκεί που βλέπεις είναι μαύρο. Φαίνεται. Τι είναι. Πάμε να δούμε. Έχει λάσπη όμως, προσοχή. Γιατί έχει πολύ υγρασία και έχει λάσπη. Κάτι σαν μπλούζα φαίνεται.
Ναι. Πρέπει να είναι από τις ανασκαφές που έχουν κάνει. Να πάω τη μπλούζα. Δεν έχει κάποιο στοιχείο πάνω. Θέλω να δεις. Ελπίζω να ακούτε τις ψυχάλες που πέφτουν. Ξεκάμα το δείγμα να ανάψουμε τις λάμπες. Βλέπεις όπως μάζεψε νερό. Πάμε να συνεχίσουμε. Έχω δει κάποιες τρύπες. Ο χώρος είναι τεράστιος. Και θέλω να βρω οπωσδήποτε πού σκοτώθηκε αυτός ο άνθρωπος. Νομίζω ότι έχει και επιγραφή αφιερωμένη. Ξερευνήσαμε τον ένα χώρο. Τώρα πάμε να συνεχίσουμε στους υπόλοιπους. Νομίζω είναι άλλοι τρεις. Ένας που πήγαμε μπροστά, δύο εδώ. Και αν δεν κάνω λάθος, δύο ή τρεις μετά. Πάμε. Τώρα εδώ έχει και ένα βαθμό δυσκολίας. Και λογικά στο βάθος τέρμα πρέπει να είναι και που έγινε και το ατύχημα και σκοτώθηκε ο άνθρωπος. Που εκεί θα παρατηρήσουμε, πιστεύω, και την περισσότερη δραστηριότητα. Έλα πάμε. Είναι φυσική. Σε εδώ ένας καφές που έγινε. Ξέρεις το ξύλο μπροστά. Καλά είναι να προσέξουμε, να μην πατήσουμε τίποτα εδώ πέρα. Άρα και το ατύχημα θα έγινε στις ανασκαφές ή κάποιος. Τ' άκουσες κάτι. Ρε φίλε, τι θορύβει είναι αυτή εδώ μέσα. Είναι περίσπλια. Νομίζω είναι από όλες τις εξερευνήσεις που έχουμε κάνει πιο πριν. Ναι. Μακράν πιστεύω. Προσέξτε εδώ, ρε. Φίλε, συνεχίζει μέχρι το βάθος και έχει κάτι σύμβολα. Μη σηκωθείς, συνέχισε ευθεία. Μη σηκωθείς καθόλου. Μη σηκωθείς, συνέχισε έτσι. Συνέχισε έτσι. Εδώ το βάλεις, μη. Το ξέρω, ρε. Είναι. Γιάννη, πρόσεχε. Έλα, πάμε. Μέχρι που συνεχίζει. Νομίζω ότι κουντεύουμε στο σημείο που έγινε το ατύχημα. Θα κάνουμε άλλο ένα μήνα από εδώ πέρα. Δυστυχώς για άλλη μια φορά δεν έχουμε το EMF σήμερα μαζί μας, αλλά θα μας βοηθήσει και το Spirit Box. Είναι κάποιος ή κάτι μαζί μας εδώ? Δεν ακούω κάτι. Έχει γίνει κάποιο ατύχημα εδώ. Φέρε το μέγερ, να το χτυπάω πίσω. Ναι. Καλά. Έχει γίνει κάποιο ατύχημα εδώ. Δεν ξέρω για σας, έχω κάτι σαν να πείσω την πλάτη μου. Ένα αντίθεσμα. Ακούς? Σαν ναι. Εγώ βλέπω το λέσαι μπροστά σου, κάνει σαν κύματα. Τι κάνει? Σαν κύματα. Τώρα δεν ξέρω αν είναι από μίχλη που έχει δημιουργηθεί μέσα. Εγώ αισθάνομαι τώρα κάτι γύρω μου, φίλε. Ράφτο, βλέπεις? Ναι. Είναι κάποιος μαζί μας.
Δώστε μου λίγο φως. Ναι, γιατί λίγο ζαλίστηκα, δεν ξέρω τι έγινε. Δεν ξέρω, εσείς ετοιμάσατε τίποτα? Μόνο στο λέιζερ από πίσω που, όπως είπε ο Γιάννης, έκανε έτσι ένα μικρό σκύβαρα. Κάτι έτσι, σαν να με γυροφέρνει. Δεν ξέρω. Εγώ νιώθω μια οριακή ομίχλη εδώ μέσα. Ή ζαλίζομαι. Φέρε το φως. Θα το δει. Πάμε να βρούμε εκεί που έγινε το ατύχημα. Πάμε να συνεχίσουμε. Έλα, Γιάννη. Λοιπόν, πάω μπροστά. Πάμε στον επόμενο θάλαμο. Προσέξτε με, χτυπήσετε το πάλι. Λέει, εκείνο είναι σειραγκά. Να, κάτι γράφει εκεί. Το βλέπεις? 1989. Εδώ πρέπει να γίνει το ατύχημα. Κάναμε ένα μικρό διάλειμμα. Για κάποιο λόγο, κάποια ηλεκτρονική παρεμβολή, κάτι έγινε, η κάμερα μας άφησε. Τα έπαιξε, δεν είναι καλή, είναι καινούργια, δεν έχει θέμα. Έσβησε, χωρίς ειδοποίηση. Περιμέναμε λίγο. Και ενώ έχει μπαταρία, δεν δούλευε, δεν ξέρω τι γινόταν. Έγινε μια μικρή διακοπή, θα συνεχίσουμε. Έχουμε έρθει στο σημείο που πιστεύουμε ότι έχει γίνει το ατύχημα, δεν είμαστε απόλυτα σίγουροι γι' αυτό. Θα κάνουμε άλλη μια έρευνα και ίσως άλλη μια τελευταία φεύγοντας. Λοιπόν, για άλλη μια φορά το Spirit Box. Κάνουμε και λίγο απόλυτη ησυχία να ακούσουμε το χώρο. Ανοίγω. Βρίσκεται κάποιος μαζί μας? Έχει συμβεί κάποιο ατύχημα εδώ? Αυτό το ακούσεις συνέχεια, το έχω ακούσει 3 φορές. Και πριν χτύπησε. Ναι. Κλείσε φως, Γιάννη, και δώσε μου λέιζερ. Όχι εσύ. Αυτό εγώ. Πρέπει να κλείσει το κλείσιμο. Μέχρι εκεί κοινά στο μικρό άστρο. Πάμε. Φαίνεται. Ναι. Για άλλη μία φορά. Έχει συμβεί κάποιο ατύχημα εδώ? Υπάρχει κάποιος μαζί μας? Μόλις είπε υπάρχει κάποιος μαζί μας, απόλυτο, να το πάλι. Ένιωσε μια πολύ περίεργη ενέργεια. Άσε αυτό. Αγχώθηκε. Εκεί που κάνει πολύ φορές, σταμάτησε και ακούστηκε αυτή σαν φωνή, αυτό το ή κάτι σαν θέλει να μιλήσει. Έχει σκοτωθεί κάποιος εδώ? Άκουσα αυτό. Κάτι άκουσα. Σαν ανάσα μου στείλε. Ένα ναι. Έγινε το ατύχημα το 1989. Να το πάρει, ναι. Οπότε όντως έγινε κάτι.
μας δώσει ένα σημάδι ότι είσαι εδώ. Κάτω πάλι. Ακούς. Άκουσες κάτι. Δεν ξέρω να τρέχεις από πάνω. Φίλε, εγώ τ' άκουσα από πάνω. Τόση ώρα που δεν ακούγεται τίποτα, δεν άκουσα πάνω, ψηλά. Όπου φίλε, λίγο την άκουσα τώρα. Τι κάνουμε, συνεχίζουμε. Εννοείται. Τι να ρωτήσω άλλο. Να κάνουμε λίγο να κάνουμε, δεν είναι πολύ καλά. Ναι, ναι, καλά. Λοιπόν, πάμε για μια τελευταία φορά. Πήραμε κάποια σημάδια και θα σταματήσουμε και θα φύγουμε γιατί ούτως ή άλλως μας δίνει και η μπαταρία. Είναι κάποιος μαζί μας. Περίμενε να δούμε εδώ να τα ακούσουμε. Αν είναι κάποιος μαζί μας, να το πάλι ναι, ας μας δώσει ένα σημάδι. Μαλά, τι ήταν αυτό. Τι ήταν αυτό. Από πού έπεσε. Από δεξιά μου ήρθε σίγουρα. Δεν ξέρω, μπρο. Λοιπόν, πήραμε νομίζω την απάντησή μας. Δώσε φωτά, Ράφα. Δώσε φωτά. Νομίζω πήραμε την απάντησή μας για σήμερα. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό. Πρώτη φορά το παθαίνουμε. Τώρα εντάξει, θα μπορούσε να έχει πέσει η γαγαπέτρα. Γιατί δεν είμαι από αυτούς που θέλουν να κάνουν υπερβολή και να λένε βρήκα το φάντασμα, αλλά δεν το έχω ξαναπάθει. Σοβαρά δεν το έχω ξαναπάθει. Ναι, επειδή είμαστε και σε επικίνδυνο σημείο. Ναι, κοίταξε, μπορεί να είναι και καμιά κατολίση περίεργη, αλλά τη στιγμή που ρώτησα, δώσε μας ένα σημάδι. Λίγο δύσκολο. Λοιπόν, το τυλίγουμε, φεύγουμε σιγά σιγά και κάνουμε άλλη μια προσπάθεια λίγο πριν βγούμε έξω. Πάμε μαζί, παιδιά. Αυτή είναι η περιπέτειά μας για σήμερα, παιδιά. Θα συζητήσουμε για αυτό που ζήσαμε στον δρόμο για τον γυρισμό. Ούτως ή άλλως μας τελειώνει και η μπαταρία και δεν έχουμε και power bank μαζί μας. Είμαστε αρκετή ώρα μέσα στη σπηλιά.